Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το στούντιο του ΟΠΑΠ, από όπου θα παρακολουθήσετε τη διαδικασία κλήρωσης για τη συμπλήρωση του 41ου διαγωνισμού προπότου Σαββάτου της 9ης και 10ης Δεκεμβρίου 2023. Την κλήρωση θα κάνει η Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η οποία έχει πρόεδρο την Βασάλου Αργυρό και μέλη της τον κύριο Σαΐτη Βασίλη και την κυρία Νικοπούλου Εκατερίνη. Γραμματέας της Επιτροπής είναι ο κύριος Ρούσης Χρήστος, υπάλληλος του ΟΠΑΠ. Η κλήρωση αφορά στον αγώνα Ατρόμητος Παναθηναϊκός και Κηφισιά ΠΑΣ Γιάννινα. Θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία για τον αγώνα Ατρόμητο Παναθηναϊκός. Από την αξιολόγηση των σημείων προκύπτει ότι στο σημείο 1 αντιστοιχούν οι αριθμοί 1-2, στο σημείο Χ αντιστοιχούν οι αριθμοί 3-4-5-6 και στο σημείο 2 αντιστοιχούν οι αριθμοί 7-8-9 και το 0. Τα 10 σφαιρίδια βρίσκονται ήδη στην κληροτίδα και είναι τα νούμερα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και το 0. Είμαστε έτοιμοι για να αρχίσει η διαδικασία της κλήρωσης. Παρακαλώ να ενεργοποιήσουμε την κληροτίδα. Τυχερό νούμερο το 8 που αντιστοιχεί στο σημείο 2. Συνεχίζουμε την κλήρωση με τον αγώνα Κηφισιά ΠΑΣ Γιάννινα. Από την αξιολόγηση των σημείων προκύπτει ότι στο σημείο 1 αντιστοιχούν οι αριθμοί 1, 2, 3. Στο σημείο Χ αντιστοιχούν οι αριθμοί 4, 5, 6, 7 και στο σημείο 2 αντιστοιχούν οι αριθμοί 8, 9 και το 0. Τα 10 σφαιρίδια παραμένουν στην κληροτίδα και είναι τα νούμερα 1 έως 9 και το 0. Παρακαλώ να ενεργοποιήσουμε την κληροτίδα. Τυχερό νούμερο το 3 που αντιστοιχεί στο σημείο 1. Μετά τη διαδικασία της κλήρωσης, η νικήτρια στήλη έχει ως εξής. 2, 1, 1, χ, 1, χ, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, χ. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελείωσε η διαδικασία της κλήρωσης. Καλό σας βράδυ.